Καλή σας μέρα, κύριε Γιαννάκη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Ναι, δεν είναι τόσο αγαπητοί για εσάς οι τηλεθεατές, κυρία Γιαννάκη, για το Υπουργείο. Στο Υπουργείο αναφέρομαι. Πολλά τα ερωτήματα, οι διευκρινήσεις. Φωνάζει ο κόσμος, νιώθει ότι είναι σε συνθήκες φασισμού. Ρωτάνε τώρα, κυρία Γιαννάκη, γιατί να μην παγορεύεται η ανεμβολίαστοι να κάθονται σε εξωτερικούς χώρους με μάσκα και με rapid test. Νομίζω ότι αυτά σας τα απάντησε προηγούμενα ο συνεργάτης μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Αθανασίου. Νομίζω ότι ακόμη προσπαθείτε να τα βάλετε σε μια σειρά, είναι αλήθεια, Εντάξει. κύριε Γιαννάκη, να βγουν οι διευκρινήσεις. Να πάμε τότε σε αυτό που σας έχω καλέσει και έχει να κάνει με το καπέλο σας της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Κύριε Γιαννάκη, χθες συνήλθατε σε μια συνεδρία. Σήμερα, αντιλαμβάνομαι, αποφασίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για τον εμβολιασμό παιδιών ηλικιών 5 με 11. Εμείς χθες, Αλλά υπό τη αυτή. δική σας προεδρία, έχετε αποφασίσει προέγκριση, αν θέλετε, να είστε Θα σας προετοιμασμένοι. πω, αλλά εγώ θα πρέπει να σας ανακοινώσω έτσι ότι είμαστε σε μια ευχάριστη θέση. Πριν ακριβώς 20 λεπτά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων άναψε το πράσινο φως για να μπορούν να εμβολιαστούν όλα τα παιδάκια από τις ηλικίες 5 με 11 ετών και όλες οι χώρες ψήφισαν θετικά. Αυτό έγινε ακριβώς πριν 20 λεπτά. Ναι. Τώρα Άρα θα εσείς γίνει χθες και που η έχετε επίσημη. πάρει ήδη την απόφαση, θεωρείτε δεδομένο και για τη χώρα μας. Εχθές όμως, εγώ είχα κάνει μια προκατακτική συνεδρία με όλους τους συνεργάτες της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών και είχαμε πάρει την εξής απόφαση. Εάν σήμερα αυτή η απόφαση θα ήταν θετική, εμείς είχαμε πάρει την απόφαση ότι πια θα ξεκινήσει ο καθολικός πια εμβολιασμός του παιδιατρικού πληθυσμού ηλικίας 5 με 11 ετών. Επίσης θα κάνουμε και μια δημοσιογραφική διάσκεψη έτσι εντός του Δεκεμβρίου για να λύσουμε όλες τις απορίες και Ναι. τυχόν Είναι κάτι που ερωτήματα που θα αναμένεται, έχουν. δηλαδή θα κληθούν οι γονείς να πάρουν τα παιδιά για εμβολιασμό που δεν θα είναι Ναι. βεβαίως υποχρεωτικός Ναι. από αυτό το μήνα, τον Δεκέμβριο ή από τον Ιανουάριο. Από το Δεκέμβριο, ναι. Ναι. Και εμείς Ναι. στην πρώτη φάση θα ξεκινήσουμε αυτούς τους εμβολιασμούς με walk-in στα κέντρα εμβολιασμού και Ναι. στη δεύτερη φάση θα πάμε με κινητές μονάδες στα σχολεία. Ήδη έχουν ξεκινήσει τώρα και οι διαλέξεις στα σχολεία για τα παιδάκια, για τους εμβολιασμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντική απόφαση αυτή. Είναι κύριε Γιαννάκη, Διότι θα αλλά νομίζω ότι πρέπει προστατεύσει. να την επικοινωνήσετε με τους γονείς. Φωνάζουν, τους είδαμε στην αρχή της εκπομπής και από την Λεμεσό και τη Λευκοσία, που διαμαρτύρονται για τη χρήση μάσκας και δεν θα Μα η έχουν μάσκα. οξυγόνο τα παιδιά τους και το Ναι, rapid test, τι κακό κάνει. να σας πω Νομίζω κάτι. ότι δεν έχετε ενημερώσει σωστά τους πολίτες. Άρα νομίζω ότι αυτή η απόφαση για εμβολιασμό παιδιών 5 με 11 δεν θα αποδώσει έτσι με αυτή την Θα σας πω, χαρά, αν εμείς θα θέλετε, που τη λέτε. ξεκινήσουμε, Ναι. εμείς έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα και θα ξεκινήσουμε και τις διαλέξεις που θα κάνουμε στα σχολεία. Για το καλό των παιδιών θα γίνει αυτό. Θα οπωσδήποτε θα μιλήσουν και οι παιδίατροι, θα μιλήσει και ο πρόεδρος της παιδιατρικής εταιρείας, θα μιλήσουν όλοι αυτοί και θα λύσουν όλες τις απορίες οι οποίες θα δημιουργηθούν και στους γονείς και στα παιδάκια. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δυσανασχετούν για τη μάσκα ή θα δυσανασχετήσουν αύριο για το εμβόλιο. Μα είναι αναγκαία αυτά τα μέτρα, διότι η μάσκα είναι κάτι πολύ σημαντική. Δηλαδή δεν θα μπορούν ούτε να παίρνουν ούτε να μεταδίδουν. Είναι σημαντικό η μάσκα και θα είναι και σημαντικό το εμβόλιο, διότι θα θωρακίσει πρώτα-πρώτα τα παιδιά τους. Και αύριο θα θωρακίζεται και η δημόσια υγεία που γίνεται μέσω αυτών των εμβολιασμών. Πάντα θα υπάρχουν παράπονα, πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις. Αλλά εμείς θα πρέπει να δούμε τη συλλογική εικόνα. Και η συλλογική εικόνα τι είναι? Ότι εμείς πρέπει να προστατεύσουμε την δημόσια υγεία. Γι' αυτό έχουμε πάρει και αυτά τα μέτρα και έχουν πάρθει και αυτές οι αποφάσεις. Και σήμερα αυτή η απόφαση του αίμα. Ναι, ότι παρακαλώ. Ήταν καθολική η ψήφιση όλων των χωρών γι' αυτό. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν ψήφισε η Κύπρος, ψήφισαν όλες οι χώρες θετικά γι' αυτόν τον εμβολιασμό. Λοιπόν, εμβολιασμό παιδιών σημαντικό. Αυτών των ηλικιών 5 με 11 γίνονται ήδη σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Γνωρίζουμε για την Αμερική και το Ισραήλ έχει γίνονται και στο ξεκινήσει. Ισραήλ. Γίνονται Ναι. και στο Ισραήλ. Ωραία. Τώρα θα ξεκινήσει και η Ευρώπη.
Μάλιστα. Επειδή θα κληθείτε να δώσετε στοιχεία και τεκμηρίωση, κύριε Γιαννάκη, και το ότι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής, λέω, και για το γεγονός που πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες, ότι δεν είναι η ίδια η δόση και θα είναι... Εμείς τώρα έχουμε παραγγείλει μια μεγάλη ποσότητα, η οποία θα μας έρθει περίπου στις 20 του Δεκέμβρη και θα είναι δύο δόσεις, όπως είναι και το εμβόλιο της γρήπης. Ναι, αλλά θα είναι μια άλλη ειδική συσκευασία, διότι θα είναι λιγότερο, αν θέλετε. Θα είναι το μπουκαλάκι, θα έχει το χρώμα το πορτοκαλί για τα παιδάκια. Ναι. Εμείς όλα αυτά, κυρία Κάτια μου, θα τα λύσουμε. Θα τα λύσουμε και δεν θα θέλω εγώ οι γονείς να ανησυχούν. Πάντα εμείς, μέσω αυτών των διαλέξεων, θα λύσουμε όλες τις απορίες των γονιών. Να μείνουμε ως εδώ. Δεν θα ήθελα να έχουν πανικό. Ό,τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο γίνεται για το καλό νόμενο συμφέρον και το επαναλαμβάνω αυτό, το οποίο είναι πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικό για τη δημόσια υγεία των παιδιών. Μάλιστα.